Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια 80διάχρονη γυναίκα από το φλεγόμενο υπόγειο διαμέρισμά της στο Αιγάλεο. Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Κατά τις 5.30-6 παρά 20 μας χτύπησαν το κουδούνι, ότι βγαίνει καπνός από το τέτοιο. Κατεβήκαμε κάτω, προσπαθήσαμε, φωνάζαμε τέτοιο να ανοίξουμε, δεν μπορούσαμε, πήραμε την προσβεστική, άνοιξε και τη βρήκανε από αναθυμιάσεις. Τώρα, ναι, ναι, νεκρή. Η 82χρονη, η οποία ζούσε μόνη της με το σκύλο της, όταν κατάλαβε πως το διαμέρισμα έχει ξεσπάσει πυρκαγιά, προσπάθησε να βγει έξω. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ίδια αντιμετώπιζε προβλήματα όρασης και ανεβαίνοντας τα σκαλιά προς την εξώπορτά της, έπεσε και εγκλωβίστηκε. Η άτυχη 82χρονη γυναίκα προσπάθησε να βγει από το φλεγόμενο διαμέρισμα, χωρίς όμως να τα καταφέρει, ενώ νεκρός εντοπίστηκε και ο σκύλος που έμενε μαζί της. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 πυροσβεστικά οχήματα. Δυστυχώς όμως, ήδη η ηλικιωμένη γυναίκα είχε χάσει τις αισθήσεις της εξαιτίας των αναθυμιάσεων. Κάποιος περαστικός πέναγε από εδώ και την άκουσε φωνές βοήθεια. Αμέσως χτύπαγε τα κουδούνια για αυτά, φώναξε την πυροσβεστική και μετά από λίγο ήρθε η πυροσβεστική και... Φώναζε η γυναίκα βοήθεια. Ναι, ναι, φώναξε. Είχε δύο σκαλοπάτια, ήταν πριν βγει, ήθελε να βγει έξω. Φαίνεται ότι την πρόλαβε ο καπνός και έσκασε. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν επεκταθεί στους υπόλοιπους ορόφους της πολυκατοικίας. Ενώ ερευνώνται τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία.